Αυτό το ημερολόγιο είναι για μένα ένα κομμάτι του εαυτού μου, καθώς όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό σημαίνουν κάτι. Κάθε σκέψη, κάθε ερώτημα, κάθε στιχάκι είναι συνδεδεμένα με ανθρώπους και στιγμές πολύ ξεχωριστές και πολύτιμες. Με αυτά τα λόγια, η ψυχολόγος Ντένια Αλεξοπούλου υποδέχθηκε το κοινό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του ημερολογίου του 2019, το οποίο έγραψε η ίδια. Η παρουσίαση του ημερολογίου έγινε από τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο στην αίθουσα της σεξουαλιστικής λέσχης στο Βόλο. Είναι σίγουρα μια προσπάθεια να μαθευτεί ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, αν βέβαια το θέλει. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ζει με βάρη από προηγούμενες γενιές, με άξονα τη ζωή ή τις προσδοκίες άλλων. Αλλά αυτό προϋποθέτει δράση. Ένα από τα αγαπημένα μου στιχάκια που υπάρχει στη σελίδα του ημερολογίου λέει πως δεν είσαι υπεύθυνος για τα τραύματά σου, είσαι όμως υπεύθυνος για τη θεραπεία τους. Με το ημερολόγιο, η κυρία Αλεξοπούλη μεταφέρει το μήνυμα ότι αξίζει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, αξίζει να ακούμε τις ανάγκες μας, αξίζει να επενδύουμε στην ανάπτυξή μας. Αποδεικνύεται πλέον και βιολογικά ότι πρακτικές όπως η ψυχοθεραπεία, ο διαλογισμός και η γιόγκα έχουν αποτέλεσμα και φαίνεται σε μαγνητικές τομογραφίες αυτό, αλλάζουν τη δομή του εγκεφάλου. Πώς συμβαίνει αυτό? Ο στόχος στη θεραπεία είναι να πετάξουμε άχρηστες εγγραφές από το παρελθόν, να κρατήσουμε ό,τι καλό έχουν οι αποσκευές μας και να μάθουμε ό,τι καινούργιο μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Για το ημερολόγιο της Ντένιας Αλεξοπούλου μίλησαν η συγγραφέας Εφροσύνη Γατή και η οικαστικός Νίκη Καμόσου. Κάθε μέρα και ένα απόφθεγμα ψυχής. Κάθε μέρα και μία ερώτηση. Εσύ για ποιο σκοπό θα αγωνιστείς σήμερα και έκανες κάτι για την εξέλιξή σου? Κέρυες ερωτήσεις. Αναρωτιόμαστε όμως άραγε ποτέ? Έχουμε κοιτάξει τον εαυτό μας τον καθρέφτη για να του θέσουμε ένα τέτοιο ερώτημα? Όλοι μας πρέπει να εξελισσόμαστε, να επενδύουμε στους εαυτούς μας, να δημιουργούμε και να συμβάλλουμε στο να συμβεί κάτι καλύτερο. Την Ντένια την όχι συμπαθώ μόνο και τη λατρεύω ιδιαίτερα. Ως εκ τούτου ήθελα από κοντά να δω και να παρακολουθήσω τη δουλειά που έχει κάνει. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και για το θάνατο Θεοδόρου, την οικογένειά του, αλλά και για την πόλη του Βόλου. Μέρος των εσόδων από την πώληση του ημερολογίου θα διατεθεί για την οικονομική ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου.